Απ' την παλιά Λικαρνασσό, αχέλισσα και έλυσσο. Το ταξίδι που περιγράφει ο Μιχάλης Τριανταφύλου στα βιβλία του είναι ένα ταξίδι στην ιστορία από την παλιά Λικαρνασσό στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ξεκίνησε αναζητώντας τους προγόνους του, την ιστορία της οικογένειάς του, το γενεαλογικό του δέντρου και η επαφή με όσα τον συνέδεαν με τον τόπο των δικών του έγινε η αφορμή σήμερα να μετράει κάποια είδη βιβλία που κυκλοφορούν και κάποια άλλα που ετοιμάζονται με περιεχόμενο τους Μικρασιάτες από την παλιά Λικαρνασσό που με την καταστροφή άφησαν τον τόπο τους για να βρουν άλλη πατρίδα. Η Λικαρνασσός είχε γύρω στους 11.000 συνολικά, από τους οποίους οι 5.000 ήταν οι Έλληνες. Φύγανε σε στάδια. Οι τελευταίοι που μείναν ήταν γύρω στους 700, οι οποίοι κακοί κακώς αναγκαστικά να φύγουν. Φύγανε μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Έχουμε βρει στοιχεία ότι ξαναγύρισαν και μείνανε μέχρι το 67. Υπήρχαν ακόμα Έλληνες, δηλαδή ξαναγύρισαν κάποιοι, απλά μετά με διάφορα πολιτικά προβλήματα με τη γείτονα χώρα, οι τελευταίοι φύγανε. Μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που πηγαίναν στην ΚΟΤ, φέρναν τα χταπόδια, κάνανε εμπόριο χταποδιών. Ο κόσμος πήγαινε, ερχότανε. Ο συγγραφέας Μιχάλης Τριανταφύλου ιχνηλατεί το παρελθόν του και μαζί πολλών οικογενειών στην παλιά Λικαρνασσό και σκαλίζοντας αυτή η αναζήτηση έγινε ανάγκη. Να ψάξει δύο γενιές προς τα πίσω και αυτές οι δύο να γίνουν τρεις, οι τρεις τέσσερις και τελικά μέσα από τα βιβλία του και τα στοιχεία του να παρελάβουν οι οικογένειες της παλιάς Αλικαρνασσού πώς έφυγαν, υπό ποιες συνθήκες, τι άφησαν πίσω τους και ποια ήταν η τύχη τους. Η Ιταλοκρατούμενη ΚΟΣ δεν τους δέχτηκε, δεν τους έδωσε την άδεια να πάνε στο νησί, γιατί προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν ήδη τους ντόπιους και τους ερχόντουσαν και καινούργοι. Ψέριμος ήταν ο πρώτος σταθμός για πάρα πολλούς. Μετά πήγανε Κάλυμνο επίσης πάρα πολύ, όπως και η δικιά μου οικογένεια. Και σιγά σιγά άρχισαν να αποβάζονται στην ΚΟ. Η επόμενη στάση ήταν η Ρόδος. Πάρα πολλοί φύγανε Αθήνα. Κάποιοι φύγανε μέσω Σάμου. Αλλά με τις κινήσεις του Ελευθεριάδη, του Μιχάλη και κάποιων άλλων που ιδρύσανε τη νέα Λικαρνασσό, σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να φτάνει και από την Ελλάδα και από εξωτερικό, αλλά και από άλλες πόλεις της Κρήτης, όπου ήδη είχαν φτάσει κάποιες οικογένειες. Αχ, η ξενιτιά το χαιρέται. Συναντήσαμε τον Μιχάλη Τριανταφύλου στη Νέα Λικαρνασσό, εκεί που συνεχίζει την έρευνά του με απόγονους των προσφύγων που ανοίγουν την καρδιά τους, εξομολογούνται ιστορίες που και εκείνοι άκουσαν από τους δικούς τους. Βλέπει φωτογραφίες, αντλεί στοιχεία, όλα κομμάτια μιας πονεμένης ιστορίας που όμως, όπως λέει, δεν επιθυμεί να χαθούν. Κάποιοι άρχισαν να φεύγουν το 14, το 18, το 22, αλλά ξαναβρεθήκαν εδώ. Καθίσαμε μαζί του και μαζί με την κυρία Ουρανία Χαρίτου, στο σπίτι της που δεσπόζουν φωτογραφίες των δικών της και η ίδια είχε να του εξομολογηθεί όμορφες ιστορίες, έστω και πονεμένες, από αυτές που, όπως λέει, έλεγαν οι γυναίκες στα παιδιά τους και σε όλες υπήρχε ο τόπος τους, όπως χαρακτήριζαν, ακόμη και όταν πια η ζωή τους είχε αποκτήσει ρίζες στη Νέα Λικαρνασσό, στην Ελλάδα και την Κρήτη. Αν αναζητούσε τον τόπο της. Α, πολύ. Πάρα πολύ. Θυμάμαι που είχε πάει ο θείος Ιορδάν και της έφερε ένα πορτοκάλι από τις λεμονιές, από τις πορτοκαλιές της και χώμα. Και έσκυψε και το φιλούσε και έκανε το σταυρό της. Και έλεγε Παναγία μου, και αξίωσε να πάω. Της έλειπε δηλαδή. Ναι, πάρα πολύ της έλειπε, πάρα πολύ. Η θεία η Ιαννή, η θεία η Μαριό, η θεία η Κοκόνα και ποιες, η θεία η Πρεπία. Τι συζητούσαν όταν συναντιόταν. Αυτά συναντιόταν. Όταν συναντιόταν λέγαν πάντα για τη Μικρασία. Πάντα συζητούσαν την πατρίδα τους, πάντα, πάντα. Κρατούσαν πάντα τα προσπερίσματα. Αμέ. Απ' την παλιά Λικαρνασσό. Ο ίδιος εξηγεί ότι τα στοιχεία που ακόμη υπάρχουν είναι μοναδικά. Ανθρώπινες ιστορίες, μνήμες και αρώματα από μια περιοχή και μια εποχή που μέχρι και σήμερα συγκινεί. Αρκετό όπως παραδέχεται, όχι απλά για να αισθάνεσαι, αλλά κυρίως να αναζητάς και να συνεχίζεις το ταξίδι στον χρόνο, μην μείνουν κομμάτια άγνωστα. Μην μείνουν μνήμες αμνημόνευτες, μην μείνουν κομμάτια που δεν θα συνδεθούν, γιατί η ιστορία χτίζεται και αν δεν συντηρείται, χάνεται μέσα στον χρόνο. Η Λικαρνασσός είναι όλες αυτές οι ιστορίες που ακούμε από παιδιά, από την οικογένειά μας, από γείτονες, στα καφενεία. Λικαρνασσός είναι η αγάπη για το παλιό. Είναι η αγάπη για να βρει κάποιος, το να βρει κάποιος από πού ήρθε, ποιες είναι οι ρίζες του. Νομίζω ότι αν κάποιος δεν μάθει τις ρίζες του, δεν θα καταλάβει ποιος είναι.
ή ότι για να πάει καλά το μετά πρέπει να καταλάβουμε το πριν.